μέρες ένας άνθρωπος μου είπε στην εξομολόγηση ότι δεν ξέρω, δεν θυμούμε από πού του γεννήθηκε η αιτία το να έχει μία, μπορώ να πω έτσι, θεϊκή φώτιση και παρόρμηση το να λέει συνέχεια την ευχή. Άνθρωπος κοσμικός με οικογένεια και διάφορες άλλες μέρημνες έλεγε συνέχεια την προσευχή. Και κάποια μέρα μου έλεγε ότι εκεί που οδηγούσε το αυτοκίνητό του η προσευχή του είχε κάνει τέτοια δουλειά μέσα του που ψυχικά είχε ενωθεί με την κτήση. Είσαι σε τέτοια επαφή που απορούσε και ο ίδιος πώς έτσι του είχε γίνει. Και βέβαια κράτησε η περίπτωση αυτή λίγα λεπτά μόνο. Αλλά είναι σε τέτοια χαρά, είναι σε κάτι το θεϊκό μέσα του και απορούσε. Και έλεγε, μα τι μου γίνεται τώρα. Και εκείνη την ώρα που μου τα έλεγε, σκεπτόμουν και έλεγα, μα εμείς οι μοναχοί που μας έχει χαρίσει ο Θεός τόση ελευθερία, τόση αμερημνία, κυρίως σαν υποτακτική, να μας πλανάει η αμέλεια και η αραθυμία και ο διαβολικός μετεωρισμός και να χάνουμε τέτοιον πολύτιμο χρόνο της ζωής μας, να χάνουμε τέτοια ευκαιρία, τον έχουμε την δυνατότητα από κάθε πλευρά να προσευχηθούμε κι εμείς έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος με οικογένεια και μέρημνα. Και μέσα στον κόσμο γνώρισε τέτοια πράγματα μέσα στην ψυχή του και του έγινε τόσο πολύ μεγάλη η πίστη στο Θεό. Πραγματικά μπορώ να πω ότι μου έγινε πολύ, πολύ, πολύ έλεγχος στη συνείδηση ότι εμείς έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο προχωρημένοι πνευματικό. Μου έλεγε ότι αποφεύγει κάθε συναναστροφή, περιτά πράγματα, περιτές σκέψεις και είναι δοσμένος όλος στην προσευχή. Καθόμουν και τον άκουγα και λέω πού βρέθηκε τώρα αυτός ο άνθρωπος και μάλιστα προσπαθεί και τη γυναίκα του να τιμήσει, να διδάξει την προσευχή, την αμεριμνία. Εμείς εδώ σαν υποτακτικοί που έχουμε τέλος πάντων δεν έχουμε οικογένεια, δεν έχουμε μέρημνες, ας πούμε, αναγκαστικές, αλλά απλώς έχουμε ένα διακόνημα. Από εκεί και πέρα είμαστε τελείως ελεύθεροι να προσευχηθούμε. Και μάλιστα μου έλεγε, για να βοηθήσω εδώ το λόγο, ότι προφορικά προσευχόταν το περισσότερο την ημέρα κλπ. Γιατί λόγω του κόσμου κλπ. Δεν μπορούσε να τη λέει έτσι με το νου του. Αλλά την έλεγε με το στόμα και στο γραφείο του εκεί που ήταν ψευδεριστά, στον δρόμο, στο αυτοκίνητο και παντού την έλεγε την ευχή. Και μπορούμε και εμείς εδώ με την ελευθερία που έχουμε, με τον πλούσιο χρόνο επίσης να προσευχόμαστε πολύ αποτελεσματικά. Πώς θα δικαιολογηθούμε? Σκέπτομαι ενώπιον του Θεού, ο Θεός θα μας πει ότι μας έδωσε τόσα πράγματα εδώ που μας βοηθούν να προχωρήσουμε στην προσευχή ιδιαίτερα. Έχουμε μία μέρημνα αυτή στο διακόνημα επάνω, όποιο και να είναι αυτό. Και σε αυτή τη μέρημνα μπορούμε πολύ καλά να λέμε την προσευχή. Γνωρίσαμε στη μικρή πράξη και στη μικρή πείρα ότι και η προφορική, έτσι, προσευχή φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν ο Θεός θελήσει, ο άνθρωπος όχι μόνο με την κτήση μπορεί να ενωθεί, να τη γνωρίσει, να ακούσει τη φωνή της, που μιλάει στον άνθρωπο για ποιο σκοπό την έκαμε ο Θεός και ποιος είναι ο προορισμός. Ο προορισμός της. Και μόνο ότι όταν κανείς λέει την προσευχή κερδίζει τον χρόνο
με σπαταλάει τον χρόνο. Τότε την ακούει ο διάβολος την προσευχή και οπωσδήποτε δεν πλησιάζει τόσο εύκολα. Προσευχόμενος αποφεύγει την αργολογία, την πολυλογία κλπ. Προσευχόμενος τον ακούει και ο διπλανός αδελφός, ο οποίος ενδεχομένως να μετεωρίζεται, και αμέσως τον ελέγχει συνείδησης και λέει, μα αυτός μόνον ήρθε εδώ για να σωθεί και να προσεύχεται, εγώ τι κάνω, εγώ για ποιο σκοπό ήρθα εδώ. Και έτσι παρακινείται από τη συνείδηση και από τη φώτιση του Θεού και αρχίζει και αυτός να ψιθυρίζει την προσευχή. Προσευχόμενος έτσι τον ακούει και ένας άνθρωπος, ένας επισκέπτης που έρχεται στο μοναστήρι και φωτίζεται κι αυτός και λέει, να οι μοναχοί εδώ που κάθονται δεν σπαταλάνε τον χρόνο ή έτσι ακριβώς, δεν ζουν έναν τυπικό μοναχισμό, αλλά εφαρμόζουν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχει εν παντή ευχαριστή. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά κυρίως με την προσευχή γίνεται δουλειά μέσα μας. Δεν είναι δυνατόν, φύση αδύνατον μπορώ να πω, ότι να μην πετύχει αυτός ο άνθρωπος που προσεύχεται συνέχεια έστω με το στόμα. Πρώτον, ότι προσευχόμενος προφορικά το ανοίγεται δρόμος διανοητικός, ώστε να μπορεί, να μπορέσει κατόπιν να επιλέγει την προσευχή και νοερό. Διευκολύνει το νου πάρα πολύ στην προσευχή η προφορική επίτευξη. Οι Απόστολοι μετά από την ανάληψη του Κυρίου άρχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού με το όνομά του. Τους έπιασαν οι Εβραίοι και τους επέπληξαν να μην κηρύττουν τον Χριστό ως Θεόν κλπ. Και παίρνει φωνή ο Απόστολος Πέτρος και λέει, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε αυτά που είδαμε, αλλά ότι θα κηρύξουμε τον διδάσκαλό μας ως αληθινόν Θεό. Έρχεται ο διάβολος και μας φέρνει χίλια δυο εμπόδια για την προσευχή, με ένα σκοπό, να την εμποδίσει για να μην γνωρίσει ο άνθρωπος την βασιλεία του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του, κοσμένη και σκεπασμένη. Η προσευχή φωτίζει τον άνθρωπο, τον πλησιάζει προς τον Θεό και αρχίζει να τον γνωρίζει. Η προσευχή τον πλησιάζει και του δίνει την δυνατότητα να τον αγαπήσει, αν και ο Θεός πρώτος αγαπά τον άνθρωπο και μετά ο άνθρωπος. Η προσευχή χαρίζει την ειρήνη του Θεού μέσα στην ψυχή, ειρηνεύει τον εσωτερικό άνθρωπο, του καθησυχάζει την συνείδηση, του δίνει θάρρος να προχωρέσει. Οι πατέρες μέσα στην έρημο πρώτα δεν είχαν πολλά βιβλία. Είχαν σαν ένα ανεξάντλητο βιβλίο την φύση. Και η προσευχή, αφού τους καθάριζε εσωτερικά, τους έδινε την δυνατότητα να μελετούν αυτό το βιβλίο σωστά. Και έτσι οι πατέρες της ερήμου γινόντουσαν φιλόσοφοι. Εμείς επειδή δεν έχουμε αυτή την προσευχή, δεν έχουμε μάθει ακόμη να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο της φύσεως, έχουμε ανάγκη από τα βιβλία να μας βοηθήσουν για να γνωρίσουμε κάτι περί Θεού. Το ότι η προσευχή αυτή η τόσο, που είναι τόσο μικρή, έχει τόσο μεγάλη δύναμη, μας το φανερώνουν και αυτοί οι δαίμονες όταν κανείς προσεύχεται με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν, αλλά και πολύ φανερά από τους ανθρώπους που έχουν δαιμόνια.
τα δαιμόνια αυτά που βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο φωνάζουν και μαρτυρούν την δύναμη αυτή της μικρής προσευχής. Όπως ένας μοναχός μιας μονής, τα χρόνια μας, επειδή είχε εγκαταλείψει τα πνευματικά του καθήκοντα, ήταν εκτός μονής και έβρισκε την ευκαιρία, επειδή ήταν έξω από το μοναστήρι, να μιλεί τον κανόνα του, την ακολουθία του κλπ. Είχε και λίγο πρόσθετη ζωή. Το αποτέλεσμα ήταν να τον σβρώξει ο διάβολος, να του πει τώρα δεν κάνεις εσύ τίποτε, δεν πρόκειται να σωθείς, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από αυτά τα κακά τα οποία τώρα έχουν μεγαλώσει. Πήγαινε στον κόσμο τουλάχιστον τα υπόλοιπα σου χρόνια να τα ζήσεις απολαυστικά, τουλάχιστον να σου μείνουν αυτά τα χρόνια σαν μια απόλαυση σε αυτή τη ζωή εδώ κάτω, μια και θα χάσεις την άλλη. Δεν έχει καμιά δύναμη να αντιτάξει στο λογισμό αυτό. Σηκώθηκε κάποια μέρα και πήγε. Και πήγε στην Κεφαλινία, εκεί στον Άγιον Γεράσιμο, γιατί από εκεί ήταν η πατρίδα του. Και όταν πήγε στην εκκλειστό μοναστήρι του Αγίου, εκεί κάποιος δαιμονισμένος του λέει: άχλε να ξέρεις, καλόγερε, αυτό που κρατάς στα χέρια σου τι είναι. Κρατούσε ο μοναχός το κουμποσχήνι του. Εσύ το κρατάς, λέει, έτσι, χωρίς κανένα σκοπό, αλλά αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Φωτιά, λέει, μου βάζει μέσα. Μόλις τ' άκουσε αυτά ο μοναχός, αμέσως ο Θεός τον βοήθησε. Τον θυμήθηκε ο Θεός και λέει μέσα του, τι πάω να κάνω αυτό. Να κρατάω τόσο δυνατό όπλο στα χέρια που του μαρτυρεί και αυτός ο διάβολος, και εγώ πάω να το πετάξω. Και πάω να πετάξω και τη φορεσιά και να αλλάξω ζωή. Αφού βλέπω ο διάβολος ο ίδιος που τα ξέρει αυτά, αυτός θα με πάρει και μεθαύριο. Τώρα θα με πάει και στην κόλαση. Τώρα θα με καταδικάσει. Αφού ξέρει και ότι το κρατώ έτσι τυπικός και δεν λέω τίποτε μέσα μου. Και έτσι γύρισε πίσω με άλλο σκοπό να αγωνιστεί και να παρακαλέσει τον ηγούμενο να τον πάρει μέσα στο μοναστήρι. Και όπως και έγινε, τον πήρε μέσα ο Γέροντας και ακόμα ένα είδε, το οποίο να τον αφέρω και αυτό, που λέει το ίδιο πράγμα. Κάποτε στον ύπνο του, που δεν ήταν ένα οπωσδήποτε ύπνο, είδε ότι βρέθηκε επάνω στον ουρανό, πολύ ψηλά, και ότι κρατιόταν στο κενό, κρατιόταν από μία κλωστή με τα δυο του χέρια. Και κάτω αχανές άβυζος. Και σκεφτείτε την τρομάρα που είχε. Και έλεγε, αν κουπεί τώρα η κλωστή, τι γίνεται. Και ακούει η φωνή και του λέει, μοναχέ, μοναχέ, πρόσεχε. Σε μια κλωστή κρέμεται η ζωή σου και αυτή και η άλλη. Και από το φόβο του ήρθε στον εαυτό του. Τον βοήθησε και αυτό και πήγε μέσα στο μοναστήρι και τον πρόλαβα και εγώ. Και τον έβλεπε κανείς μετά που μπήκε στο μοναστήρι μέσα να λέει συνέχεια το Κύριε Λέξο. Ασταμάτητα με το στόμα του. Μάλιστα τον είχε βάλει ο Γιάντας στο διακόνημα εκεί στο ψωμί και στο κρασί να μοιράζει. Και έλεγε συνέχεια Κύριε Λέξο, Κύριε Λέξο, Κύριε Λέξο, Κύριε Λέξο, Κύριε Λέξο. Συνέχεια. Και αναστέναζε κατά διαστήματα. Και κάποια μέρα που πήγα κι εγώ εκεί, ήμουνα διάκος τότε, να μου δώσει παξιμάρ και λοιπά, όπως συνήθως που είμαστε εκεί έρχεται, μου λέει, διάκο, για κοίταξε εδώ, λέει, αυτή την εικόνα, και ήτανε της Αγίας Θεοδόρας, τα τελώνια που περνάει η ψυχή. Μου βλέπεις, λέει, εδώ κάτω που ξεψυχάει αυτή η γυναίκα εδώ, η Θεοδόρα, και πώς ανεβαίνει τα τελώνια και πώς τις παρουσιάζονται και τις λένε το α, το β, μάρτυμα εδώ και προσπαθούν να τις σταματήσουν. Βλέπεις τους αγγέλους που την συνοδεύουν και ότι έφτασε στον θρόνο και τώρα βάζει μετάνοια και περιμένει την απόφαση.
Γι' αυτό πρόσεχε, διάκου μου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Αυτό μου είπε. Φτιάξε την προσευχή. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ω, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Συνέχεια, δεν σταμάτησε. Μέχρι που βγήκε η ψυχή του. Πόσος έλεγχος θα μας γίνει. Σκέπτομαι την ώρα του θανάτου. Στη φοβερά εκείνη ώρα που η ψυχή σκέπτεται χίλια δυο πράγματα, χίλια δυο αλήθειες, διότι τόσο ξεκαθαρίζει το μυαλό, η ψυχή απαλλάσσεται, γλιτώνει από τις μέρημνες κλπ, διότι νιώθει ότι φεύγει σε λίγη ώρα. Πηγαίνει να συναντήσει τον κριτή. Φωτίζεται ότι όλα τελειώνουν τώρα. Ότι ξεκινάει να περάσει τα τελώνια. Νιώθει την πραγματικότητα εκείνη την ώρα. Όλα φεύγουν, οι δυσκολίες, οι πλάνες, οι απιστίες, οι δυσκολίες, τα πάθη υποχωρούν. Έχουν καμιά θέση εκείνη την ώρα. Και ψυχικά πιστεύει απόλυτα ότι δεν πεθαίνει σαν ψυχή, αλλά φεύγει, όπως ακριβώς το λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και πολλές φορές πολλοί άνθρωποι έχουν, κοσμικοί άνθρωποι κυρίως, έχουν μιλήσει στους ανθρώπους των ότι φεύγουν σε λίγη ώρα, την τάδε ώρα. Θέλουν να τους δουν τους δικούς τους, να τους χαιρετήσουν, όπως θα φεύγανε για κάποιο ταξίδι. Άνθρωποι με λίγη πίστη και ευθέρια. Αλλά τότε τους μιλάει η ψυχή πολύ ιδιαίτερα. Πολλές φορές οι άνθρωποι, οι συγγενείς τους ενοχλούν, αυτοί ζητάνε ησυχία. Γιατί νιώθουν και βλέπουν και σκέπτονται τι μέλη γενέστε τώρα. Νιώθουν ότι ήταν ψεύτικη η ζωή. Ότι ήταν ένα παιχνίδι που παίχτηκε. Και οι άνθρωποι τώρα εδώ και αυτοί κατά κάποιο τρόπο είναι πλανεμένοι, γιατί δεν ξέρουν τι θα τους συμβεί και αυτούς όπως και εμένα τώρα. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος που φεύγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Θεός δεν το επιτρέπει αυτό. Και σκέπτεται η ψυχή εκείνη την ώρα όλα αυτά, και ιδιαίτερα όταν είναι μοναχός που έχει περισσότερη συνείδηση, γνωρίζει περισσότερα πράγματα και λέει τι γίνεται τώρα, που είναι ο χρόνος μου, τον ζητάει να ξαναγυρίσει ο χρόνος για να μπορέσει να προσευχηθεί, όπως ακριβώς του μιλούσε ο γέροντας που διάβαζε τα βιβλία που του έλεγε η συνείδηση. Τώρα του λέει πάλι εμείς τελείωσε το πανηγύρι, τώρα ξεκινάς για τον άλλον κόσμο και ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι κέρδισες και ό,τι έχασες. Ο χρόνος δεν ξαναγυρνάει. Δεν παίρνεις ούτε ένα λεπτό από τα χρόνια που πέρασε. Τότε αρχίζει ο έλεγχος της συνδύσεως. Πάει ο χρόνος, έφυγε. Η προσευχή που μπορούσα να κάνω, τώρα δεν γίνεται. Και έτσι ο καθένας μας θα ξεκινήσει για τον άλλον κόσμο με τον έλεγχο της συνειδήσης. Και μακάριος εκείνος ο άνθρωπος που μπόρεσε με τη φώτιση και τη χάρη του Θεού πρώτον και με τη μικρή του προσπάθεια και τη συνείδησή του την ειρήνευσε με το να της κάνει υπακοή. Ακούμε έναν αδελφό να προσεύχεται. Παρότι τον ακούμε και ξέρουμε και νιώθουμε ότι πρέπει και εγώ ο καθένας, ξεχωριστά ο καθένας μας, να λέω την προσευχή και δεν έχω τη δύναμη. Δεν βιάζομαι. Λέω αργά λόγια. Σκέπτομαι άλλα αντάλλα. Και δεν βιάζομαι προς τα εκεί. Όλα αυτά στην ώρα του θανάτου θα έρθουνε. Θα τα πει η συνείδηση.
και τόσα άλλα που μπορεί να μας πει. Δεν έκαμε σε εκείνο, δεν έκανε στο άλλο. Εκεί παρήθουσε, εκεί λύπησε, εκεί κατέκρινε, εκεί είπες ψέματα. Εδώ αμέλησες το καθήκον σου, όλα αυτά. Θα μας τα πει πολύ καθαρά η συνείδηση και οι δαίμονες εκεί που τα έχουν γραμμένα με κάθε ακρίβεια. Θα τρομάξουμε όταν θα δούμε τι θα μας παρουσιάσουν. Εμείς τα έχουμε ξεχάσει από ανθρώπινη αδυναμία, από λύση, από πολλά πράγματα τα έχουμε ξεχάσει. Κι όμως αυτοί τα έχουν όλα γραμμένα εκεί. Και όταν θα αναβαίνει η ψυχή μας, θα τα συναντούμε μπροστά. Και τότε θα μπει το μυαλό στη θέση του. Αλλά σαν έργα. Τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού, που ακούμε τα όσα θα μας συμβούν, πρέπει να πιάσουμε καλά τα πράγματα. Να τα βάλουμε κάτω, ο καθένας μας ξεχωριστά και πρώτος εγώ. Και να πούμε ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να βιαστώ, πρέπει να αγωνιστώ. Πρέπει να καθησυχάσω τη συνείδησή μου. Ένας πατέρας λέει, δεν είναι βασανιστικότερο από τη συνείδηση όταν τον ελέγχει τον άνθρωπο. Είναι μια πρόγευση της κολλάς. Γι' αυτό, εάν βιαστούμε στην προσευχή, πολλά πράγματα θα πάνε στη θέση. Η προσευχή θα μας ξεβγάλει από όλα τα εμπόδια του διαβόλου. Σιγά σιγά θα μας απαλλάξει από τα βρωμερά πάθη. Θα μας χαρίσει θείον φωτισμό και θα βλέπουμε σωστά τον δρόμο που πρέπει να βαδίσει. Πάντα να μνημονεύουμε, να ενθυμούμεθα τον θάνατο. Η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη από την μνήμη. Αλλά και η προσευχή γίνεται πιο κατανυκτική, πιο αποδοτική. Όταν η ψυχή πενθεί μέσα, έχει αυθόρμητα ξεκινάει η προσευχή. Επί παραδείγματι, εάν τώρα μεσολαβούσε ή πλησίαζε ο θάνατος, αμέσως η ψυχή θα προσευχότανε, θα ζητούσε το έλεος του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο. Σώσε με, μη με κολλάσεις, ήλαιος γενού, στις αμαρτίες μου και τόσα που υπαγορεύει εκείνη η ώρα και το πένθος. Αυτό το παράδειγμα του κοσμικού ανθρώπου ας μας βοηθήσει και εμείς οι μοναχοί, εμείς οι τόσο ελεημένοι από τον Θεό, που το να έρθουμε εδώ δεν είναι έργο δικό μας, αλλά είναι καθαρός του Θεού. Το έλεος του Θεού μας έφερε. Τόσα εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται έξω εκεί στον κόσμο με ό,τι παρουσιάζει ο κόσμος. Εκεί εμάς μας έφερε εδώ, μας διάλεξε και μας έφερε σε αυτόν τον Άγιον τόπο εδώ. Μας τα έχει δώσει όλα ο καλός του και μας λέει βιαστείτε τώρα να σωθείτε. Να ο χρόνος, να η αμεριμνία, να δεν σας απασχολούν τα πράγματα του κόσμου. Προσευχηθείτε τώρα, αγωνιστείτε, ο παράδεισος ανοιχτός. Τον πιστεύουμε ότι υπάρχει και μας περιμένει. Συνεχώς με τη συνείδηση δεν μας αφήνει ο Θεός. Μας βιάζει, μας προτρέπει για να φτάσουμε επάνω. Και με το στόμα ας λέμε την ευχή. Πολλά πράγματα θα τακτοποιηθούν. Όπως μέσα σε μια κυψέλη μπαίνουν και βγαίνουν οι μέλισσες και με τον θόρυβο που κάνουν φανερώνουν ότι εργάζονται το μέλι. Έτσι κι εμείς οι μοναχοί στην κυψέλη εδώ του μοναστηριού και στο κάθε κελάκι εδώ που είναι ας λέμε συνέχεια την προσευχή. Για να εργαζόμεθα το μέλι της
της αρετής που γλυκαίνει και ευωδιάζει τον άνθρωπο, τόσο αυτόν που προσεύχεται, αλλά και όσοι ακούν αυτή την προσευχή και βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο. Και μόνον η θεωρία του προσευχομένου ανθρώπου χαρίζει κάτι μέσα στον άνθρωπο που τον ακούει και τον βλέπει. Και ιδιαίτερα αυτό το νιώθουν οι προσκυνητές που έρχονται από τον κόσμο ελαγωμένοι να δουν στους μοναχούς κάτι το ξένο, κάτι το υπερφυσικό, κάτι που θα τους βοηθήσει και αυτούς, κάτι να τους μιλήσει ο Θεός μέσα τους και να βγουν στον κόσμο πιο δυνατοί. Αυτό θα τους το δώσουμε εμείς εδώ, εάν βιαστούμε. Όταν όμως μας δούνε να αργολογούμε, να φωνάζουμε, να γελούμε, ακόμα και απρόσεκτα να κινούμεθα, τι θα πουν μέσα τους, τι διαφέρουν κι αυτοί περισσότερο από μας. Αυτό το λέω διότι μερικές φορές μας ξεγελάει ο διάβολος και είτε πάνω στις δουλειές μας, είτε στις παγκινιές μας, είτε όταν μερικές φορές κάθεστε και τρώτε, εκτός βέβαια της κοινής τραπέζης και δεν υπάρχει και ανάγνωση, δεν είναι τέλος πάντων ο γέροντας μπροστά, γίνεται κάπως εκεί μια οχλώδης έτσι, έτσι μια θεωρός κατάσταση. Και όταν κανείς θα μας δει έτσι, οπωσδήποτε δεν θα ωφεληθεί. Κάτι τέτοιο λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μου φοιτούσε και αυτό στα παιδιά του και τους έλεγε: είδατε που ήρθαν εκείνοι οι ξένοι και σας είδαν εκεί στην Παγκαινιά να προσεύχεστε και να ψάλετε. Τι ωραία λόγια που είπανε. Έτσι και διαφορετικά μιλάνε όταν σας βλέπουν να μην προσεύχεστε και να μην ψάλετε. Ας προσέξουμε καλύτερα τη ζωή μας. Και ανάμεσά μας να μην υπάρχει σκάνδαλο, πειρασμός, παρεξήγηση, σκανδαλισμός. Αλλά με την αγάπη όλα να τακτοποιούν. Είναι γνωστό ότι εκείνος ο άνθρωπος που έχει πραγματική αγάπη μέσα του για τους αδελφούς, ό,τι και αν δει δεν σκανδαλίζεται, δεν παραξηγείται. Διότι η αγάπη δεν το επιτρέπει αυτό. Δεν τον αφήνει να σκανδαλιστεί. Γιατί η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν λογίζεται το κακό. Και κακό να δει το στρέφει στο αγαθό. Δικαιολογεί την περίπτωση. Εκείνος που μας κάνει την κακή δουλειά είναι ο εγωισμός. Εκείνος δεν ανέχεται τίποτα. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή να τον καυτηριάσει, να τον νεκρώσει. Εκείνο που πρέπει και πάλι να προσέξουμε, που είναι το βασικότερο για τον υποτακτικό, είναι η υπακοή. Να μην ξεφεύγουμε, να μην κάνουμε το δικό μας θέλημα, που το ίδιο θέλημα είναι ο δηλητηριασμός της ψυχής. Στο πρώτο που θα δώσουμε απολογία σαν υποτακτική είναι εάν φυλάξαμε υπακοή, επειδή έχουμε εγωισμό. Όταν ο γέροντας θέλει να κόψει ένα θέλημα, αμέσως ο εγωισμός αντιδρά. Διαμαρτύρεται. Δεν θέλει να σκύψει το κεφάλι. Αρχίζει αμέσως να μιλάει διεστραμμένα στον άνθρωπο. Και αν δεν προλάβει ο άνθρωπος να του κλείσει το στόμα και να τον σκοτώσει με την προσευχή, έχει να τον βγάλει έξω από τον σωστό. Ο Αββάς Βαρσανούφιος, τον μοναχό που παρακούει, τον λέει Υιόν Διαβόλου. Επειδή η υπακοή του Χριστού έφερε την σωτηρία στον άνθρωπο, έτσι και η παρακοή που έκαναν οι πρωτόπλαστοι των άνθρωπων τον καταδίκασαν εδώ που βρίσκεται, σε αυτή την εξορία, αλλά και στη συνέχεια, στην αιώνια καταδίκη. Η ερμηνεία του υποτακτικού είναι η τελεία υπακοή. Πώς είναι δυνατόν
ένας καλός υποτακτικός να εμποδιστεί από τα εναέρια τελώνια, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να χάσει τον αιώνιο σκοπό, να αποτύχει στη σωτηρία του, αποκλείεται. Ποιος καλός υποτακτικός κολλάστηκε ή δεν στεφανώθηκε ενώπιον του Θεού? Ο υποτακτικός που φύλαξε υπακοή θα το δει στην πράξη αυτό το πράγμα, θα το γνωρίσει μέσα του. Δηλαδή η απαλλαγή από τα πάθη θα είναι μια έμπρακτη φανέρωση το ότι τήρησε την υπακοή που χρειαζόταν. Γιατί να χάνουμε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε τόση ευχέρεια να αγωνιστούμε? Τι μας δυσκολεύει τώρα να λέμε την προσευχή, να μην κάνουμε εκείνο που μας λέει ο λογισμός, εφόσον μπορούμε να προχωρήσουμε στην υπακοή ρωτώντας εκείνα που χρειάζονται να κάνουμε? Με λίγα λόγια, όπως και άλλη φορά σε άλλη ομιλία, να εντοπίσω το πράγμα ή μάλλον να συντονίσω τον αγώνα σε ολίγα πράγματα μέσα, να πιάσουμε την ουσία του αγώνος, είναι ότι όταν θα λέμε συνέχεια την προσευχή, είτε προφορικά είτε νοηρός, κρατώντας συνέχεια προσοχή στις φαντασίες που μας φέρνει μέσα στο νου οποιοδήποτε πάθος και ο διάβολος, κάνοντας υπακοή σε ό,τι νουθετείται από το γέροντα, εξομολογούμενος τα πάντα, όλους τους λογισμούς και ό,τι συμβαίνει, αυτός ο μοναχός θα προχωρήσει ασφαλώς στην επιτυχία του σκοπού. Προσευχή, νύψη, υπακοή και μελέτη πνευματική βοηθούν τον άνθρωπο να βρει το σκοπό του. Όχι μόνο να βάλει καλή αρχή, αλλά να πετύχει και το κάλλιστο τέλος. Επάνω σε αυτά τα πράγματα θα βαδίσουμε. Και επειδή πλησίασε πάλι ο καιρός, έτσι για να δούμε προς τα έξω, όπως συνήθως, θα σας παρακαλέσω να έχετε περισσότερη προσοχή σε όλα και να αγωνιστείτε περισσότερο για να σας φυλάξει η χάρη στο Θεό. Θα προσεύχεστε και για μένα τον ταλέπορο, που βγαίνω έξω και χίλια δυο πράγματα συναντώ, να με σκεπάσει και εμένα ο Θεός ιδιαίτερα, διότι κανείς δεν πρέπει να βασίζεται σε ό,τι έχει. Όλα είναι του Θεού και δικό του, τίποτε απολύτως. Και εγώ κατά το καθήκον μου που έχω, πάντα σας προσεύχομαι και ιδιαίτερα όταν βγαίνω έξω, όπου κι αν βρεθώ, δεν σταματώ την προσευχή για να σας σκεπάζει ο Θεός και να σας βοηθεί στον αγώνα. Και εύχομαι να σας διατηρήσει η χάρη του Θεού και από ό,τι σας αφήνω σας δω καλύτερα.